Επιστημονικό συνέδριο της Περιφέρειας Κρήτης για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνική κοινωνία. Τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη θα καλωσορίσω τον κύριο Λάμπρο Βαβακά. Έτσι να δούμε λίγο παραπάνω αυτά τα οποία θα υποθούν μέσα σε αυτό το συνέδριο. Επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Βαβακά, καλή σας ημέρα από τον 984. Τι κάνετε? Καλά, καλημέρα σας, Σοκρατές, Αθία Λουζεράκη. Καλά είμαστε. Χαίρομαι. Επιπτώσεις οικονομικές, ψυχικές, ψυχοσωματικές, τι? Έτσι ακριβώς, αυτό η Περιφέρεια Κρήτης, η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, σχεδιάζει τώρα από πέρυσι την Άνοιξη να οργανώσει αυτό το συνέδριο που γίνεται την Παρασκευή και το Σάββατο, που μέσα περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της πανδημίας. Όχι μόνο στην υγεία, στη δημόσια υγεία, αλλά και τις επιπτώσεις τις οποίες είχε η πανδημία στην οικονομία και στην κοινωνία συνολικά. Είναι λοιπόν ένα πολυθεματικό, ας το πούμε τριθεματικό συνέδριο, στο οποίο θα αναπτυχθούν από επιστήμονες της Κρήτης και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό αυτές όλες οι επιπτώσεις που είχε η πανδημία σε αυτούς τους τομείς. Έγινε μια προσπάθεια συνολική, υπήρχε μια επιστημονική επιτροπή από καθηγητές πανεπιστημίου από την Ελλάδα και από την Κρήτη, αλλά και άλλους επιστήμονες, που χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες, στο κομμάτι της υγείας, της οικονομίας και της κοινωνίας, και βγήκε ένα πρόγραμμα, το οποίο βλέπετε κι εσείς, το οποίο θα αναπτύξει όλους αυτούς τους τομείς και θα αναπτυχθούν πολλά πράγματα και μελέτες που έχουν γίνει και στην Κρήτη και στην Ελλάδα. Ωραία. Αυτό είναι το διαδικαστικό της ιστορίας, δηλαδή οι τομείς, με προσκεκλημένη κλπ. Παρασκευή, Σάββατο, στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Ώρα έναρξης 2 το μεσημέρι για την Παρασκευή 15 του μήνα, 9 το πρωί για το Σάββατο, 16 το μήνα. Είτε μέσω του διαδικτύου, είτε διαζώσεις για εκείνους οι οποίοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Είναι υβριδικά, οπότε μπορούν να... Έτσι, μπορεί να το παρακολουθήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Μόνο εμβολιασμένοι, βέβαια διαζώσεις, μόνο εμβολιασμένοι. Σαφέστατα, γι' αυτό και το ανέφερα, για να μην τρέξει κάποιος ο οποίος δεν είναι εμβολιασμένος, γιατί δεν θα μπορεί να το παρακολουθήσει, αν μπορεί όμως να βρει τον τρόπο να το παρακολουθήσει διαδικτυακά. Οικονομία, κοινωνία, υγεία. Εσείς, εκτός του ότι μέσα στα πράγματα είστε και παρακολουθείτε, γιατρός επίσης είστε σε μια κρίσιμη κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Στην υγεία, τι είναι αυτό το οποίο σαν γιατρός καταγράφεται, κύριε Βαβακά? Πόσο μας έχει επηρεάσει αυτή η κρίση, αυτή η πανδημία στα ψυχοσωματικά μας, στην ψυχική υγεία καθαρά, αλλά και βέβαια πόσα πράγματα από την άλλη έχουν πάει πίσω εξαιτίας του ότι δόθηκε η μεγάλη προτεραιότητα στην πανδημία. Και δεν λέω, καλώς δόθηκε, αλλά τι έχει πάει προς τα πίσω? Κοιτάξτε να δείτε, δόθηκε η μεγάλη προτεραιότητα στην πανδημία, το σύστημα υγείας σήκωσε ένα τεράστιο βάρος, αναδείχθηκε η αξία του και η ενίσχυσή του, που είναι αναγκαία για να αντιμετωπίσει αυτές τις σοβαρές καταστάσεις, όπως είναι η πανδημία από τον κορονοϊό, έπρεπε να αναπτυχθεί. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό που έγινε με τη συνεργασία όλων των φορέων. Από την άλλη πλευρά, όμως, όπως είπατε κι εσείς, φάνηκαν πολλά πράγματα ίσως έμειναν πίσω. Έμειναν πίσω, ειδικά στην πρώτη φάση και στην αρχή τη δεύτερη φάση της πανδημίας. Έμειναν πίσω πολλές ασθένειες άλλες, που δεν δόθηκε η σημασία που έπρεπε, που δεν μπορούσαν να βρουν τον γιατρό τους, που δεν μπορούσαν να νοσηλευτούν όπως έπρεπε, που και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η ψυχολογική πίεση σε όλο τον κόσμο για αυτά τα θέματα. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν στοιχεία που λένε ότι έμεινε πίσω η πρόληψη, έμεινε πίσω η πρόλημη διάγνωση, και στους αγκολογικούς ασθενείς που τυχαίνει να είναι και ογκολόγος, φάνηκε ότι υπήρχε μια καθυστέρηση στις διαγνώσεις. Ασθενείς έχασαν το follow-up τους, την παρακολούθησή τους για τους λόγους της πανδημίας, ή λόγω του ραντεβού πήγαιναν μακριά, ή που οι ίδιοι οι ασθενείς δεν ήθελαν να προσθέτουν στο σύστημα υγείας την περίοδο αυτή. Και όλα αυτά δημιούργησαν ένα σύμπλεγμα με έντονη ψυχολογική πίεση, την οποία σιγά σιγά
πάει το σύστημα πάλι να μπει μπροστά και αυτές τις οποιοδήποτε πληγές να τις μειώσει. Αυτό είναι σημαντικό και μακάρι αυτό να γίνει κατόρθωτο. Ευελπιστείτε πάνω σε αυτό, κύριε Βαμβακά, ότι αυτά τα οποία προκλήθηκαν αρνητικά καταγράφονται, ότι αυτή η ζημιά θα γίνει κατόρθωτο να επουλωθεί. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί ήταν τα μαθήματα πάρα πολλά και πιστεύω ότι πλέον είναι κατανοητό ότι χρειάζεται ένα συνδυασμό πραγμάτων να γίνει. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τίποτα πίσω και πρέπει να προχωρούμε και να βελτιώσουμε όλες αυτές τις συνθήκες. Να βελτιώσουμε τις συνθήκες νοσηλείας, τις συνθήκες παρακολούθησης, να γυρίσουμε πάλι στην πρόληψη, να γυρίσουμε στην πρώιμη διάγνωση και να γυρίσουμε στην παρακολούθηση όλων των ανθρώπων που έχουν προβλήματα υγείας. Πιστεύω ότι αυτό έχει γίνει κατανοητό και με όλα αυτά τα οποία γίνονται και βλέπω ότι θα γίνει και κατορθωτό. Μεγάλη πληγή τα ψυχοσωματικά προβλήματα. Σίγουρα και όχι μόνο για τους ασθενείς, αλλά για όλο τον κόσμο. Ακριβώς. Το βλέπουμε καθημερινά. Βλέπουμε καθημερινά τις ψυχολογικές επιδράσεις που υπάρχουν και σε νοσήσαντες από τον κορονοϊό, που είναι και όψιμες επιδράσεις αυτές, αλλά και στον κόσμο συνολικά που έχει μέσα στην πανδημία υποστεί αυτούς τους περιορισμούς. Στο συνέδριο αυτό θα ακουστούν απόψεις και από μελέτες που έχουν γίνει στην Ελληνική Κοινωνία και στην Κρήτη, ειδικά που αφορούν όλες αυτές τις επιδράσεις στην ψυχολογική επιβάρυνση από τον κορονοϊό, πως θα ακουστούν πολλές απόψεις και πάλι από μελέτες για τις προκλήσεις. Και ακριβώς, και βέβαια η οικονομία, που η οικονομία έρχεται να συμπληρώσει όλα αυτά τα οποία περνάμε, γιατί όταν δεν έχεις δουλειά, δεν πληρώνεσαι, δεν έχεις να ζήσεις. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Βαμβακά, εν κατακλείδη, και το λέω πάρα πολύ απλά. Εσείς οι γιατροί λέτε πάρα πολύ συχνά, το έχουμε μάθει και εμείς και το λέμε, καλύτερα το προλαμβάνει παρά του θεραπεύει, αλλά μια που δεν είμαστε στο προλαμβάνει, αλλά είμαστε στο θεραπεύει, για όλα αυτά τα οποία συζητάμε, αλήθεια, τι θεραπεία δίνετε εσείς οι γιατροί? Δίνουμε τη θεραπεία, ή πρέπει να δίνουμε τη θεραπεία την κατάλληλη που χρειάζεται ο κάθε ένας ο οποίος την έχει ανάγκη. Η οποία θεραπεία δεν είναι η ίδια για όλους, είναι εξατομικευμένη ανάλογα με το πρόβλημα, τις ανάγκες που παρουσιάζει ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε ασθενής. Δεν είναι τίποτα σταθερό, δεν είναι τίποτα που υπάρχει μέσα σε πλαίσια, πρέπει να είναι η θεραπεία ανάλογα τις ανάγκες. Αυτή είναι η απάντηση του γιατρού, η θεραπεία εξατομικευμένη για τον καθένα από εμάς. Από την άλλη, η θεραπεία που δίνει ο Λάμπρος ο Βαμβακάς ως αντιπεριφερειάρχης, ως πολιτικό πρόσωπο, τοπική αυτοδιοίκηση, τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει ότι πρέπει να λαμβάνονται μέτρα που να στηρίζουν όλους τους τομείς, που να στηρίζουν την κοινωνία, την οικογένεια και την οικονομία. Έτσι αυτή είναι η θεραπεία και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Αν σας έλεγα, βαθμολογήστε από το 1 μέχρι το 10 όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι σήμερα μέσα στο χώρο της υγείας ή της διαχείρισης αυτής της κρίσης, της πανδημίας, γενικότερα τι βαθμό θα βάζατε, κύριε Βαμβακά, με ό,τι σας πονάει, ό,τι σας πήγε καλά, ό,τι πιστεύετε ότι πήγε προς τα πίσω γενικά, και για τα τρία θέματα βάλετε ένα βαθμό? Συνολικά για το καθένα χωριστά ή για όλα μαζί? Για όλα μαζί. Τι βαθμό θα βάζατε? Πιστεύω ότι η βαθμολογία είναι πάνω από τη βάση σίγουρα και ένας βαθμός, ας το πούμε λίγο καλός, γύρω στο 7 με 8. Γύρω στο 7 με 8 λέτε εσείς. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Βαμβακά. Και εγώ καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.